Την 1η Αυγούστου κλείνουν 30 χρόνια από τη μέρα που ο Νίκος Ζαχαριάδης βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην πόλη Σοργούτ της Σιβηρίας. Το ντοκιματέρ που είδατε έδωσε βιογραφικά στοιχεία του κομμουνιστή που για 25 χρόνια διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος χωρίς αμφισβήτηση της προσφορά του, ενώ στη συνέχεια για 17 χρόνια έζησε διαγραμμένος λόγω άδικων και συκοφαντικών κατηγοριών σε συνθήκες υποχρεωτικής εξορίας, δηλαδή χωρίς να ανήκει σε κάποια κομματική οργάνωση του ΚΚΕ που θα του έδινε τη δυνατότητα να συμμετέχει στις συλλογικές κομματικές διαδικασίες. Όπως γνωρίζετε, το 2011 ο Νίκος Ζαχαριάδης αποκαταστάθηκε πλήρως από την καθαίρεσή του ως Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και τη διαγραφή του ως μέλος του κόμματος. Απορρίφθηκαν οι άδικες κατηγορίες εναντίον του. Η απόφαση αποκατάστασης αποτελούσε τμήμα του δοκιμίου ιστορίας του ΚΚΕ της περίοδου 1949-1967 που αποφασίστηκε από την Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ. Αυτό το δοκίμιο κυκλοφορεί τώρα ως τόμος Γ1 και είναι συνέχεια αντίστοιχων δοκιμίων της περίοδου 1918-1949. Σύντομα θα ολοκληρωθεί η επεξεργασία του νέου δοκιμίου της ιστορίας του ΚΚΕ της περίοδου της στρατιωτικής δικτατορίας 1967-1974, στο οποίο θα διατυπώνονται συμπεράσματα, διδάγματα σχετικά με τις συνθήκες και τους παράγοντες που οδήγησαν έναν απόλυτα δοκιμασμένο, ατσαλωμένο κομμουνιστή να επιλέξει ο ίδιος να θέσει τέρμα στη ζωή του την 1η Αυγούστου του 1973. Είναι εύλογο και πιθανό το ερώτημα. Γιατί χρειάστηκαν 50 ολόκληρα χρόνια για την αποκατάσταση του Νίκου Ζαχαριάδη και την απαλλαγή του από άδικες κατηγορίες, γιατί επίσης χρειάζονταν άλλα 12 χρόνια για την ολοκλήρωση της έρευνας και των εναγκαίων συμπερασμάτων που αφορούν τις συνθήκες του θανάτου του. Θυμίζουμε όμως ότι πολύ πριν το 2011 είχαν γίνει από το κόμμα ορισμένες επιλογές που απαιτελούσαν έμεσα, ακόμα όμως όχι επίσημα και σαν αποτέλεσμα συλλογικής διαδικασίας, μια μορφή αποκατάστασης ή ας το πούμε απλώς προδίκαζαν κάτι σχετικό με αποκατάσταση. Μετά το 9ο συνέδριο του 1973 και μετά τον Ιούλιο εννοείται του 1974, το κόμμα δεν επανέφερε την κριτική που γίνονταν σε βάρος του Νίκου Ζαχαριάδη. Αντίθετα, προβάλλονταν ο ρόλος του λίγες μέρες μετά την επίθεση της Ιταλίας στην Ελλάδα, τον Οκτώβριο του 1940. Δηλαδή, προβάλλονταν το πρώτο γράμμα του, που απέφθινε στον ελληνικό λαό για την οργάνωση της αντίστασης, ενώ αυτό ζούσε φυλακισμένος από τη μεταξική δικτατορία και σε καθεστώς πλήρους απομόνωσης. Θυμίζουμε επίσης, τα είδατε βέβαια και στο ντοκιμαντέρ, ότι τον Ιούνιο του 1991, όταν εξαπολύθηκε η μεγαλύτερη στη μεταπολεμική περίοδο ενορχιστρωμένη αντικομμουνιστική και αντισοβιετική επίθεση, όταν κομμουνιστικά κόμματα με συνοπτικές διαδικασίες έμπαιναν εκτός νόμου, ενώ άλλα αυτοδιαλύονταν, το ΚΚΕ πήρε την πρωτοβουλία να μεταφερθούν τα οστά του Νίκου Ζαχαριάδη στην Ελλάδα από το Σοργούτ σε μόνιμο τάφο στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, με τάφο που πρόσφερε ο Δήμο. Στην τελετή ταφής του μετήχαν χιλιάδες κομμουνιστές και άλλοι αγωνιστές. Έγινε ομιλία εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής. Βεβαίως αυτές οι ενέργειες δεν έφθαναν. Χρειάζονταν τον υστέρι της ιστορικής έρευνας, της μελέτης ενός απίστευτου όγκου αρχιακού υλικού και σημαντικών εκδόσεων. Οι ιστορικές προσωπικότητες, με βάση τη μεθοδολογία μας, κρίνονται με διεξαγωγή έρευνας σε επιστημονική βάση που παίρνει υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες στις οποίες έδρασε το ΚΚΕ, το εργατικό λαϊκό κίνημα. Συνυπολογίζονται επίσης οι διεθνείς εξελίξεις και η πορεία του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, καθώς συνειδητά το ΚΚΕ επέλεξε να είναι αναπόσπαστο τμήμα του. Η ιστορία γράφεται καθημερινά. Η αποτίμησή της όμως απαιτεί απόσταση χρόνου. Αντανακλά επίσης και το επίπεδο της ιδεολογικής και πολιτικής ορίμανσης του κόμματος.
απαιτεί συγκέντρωση και μελέτη μεγάλου όγκου ιστορικών αρχείων, επιστημονικών έργων όλων των πηγών που παρέχουν στοιχεία, κομματικών και όχι μόνο, και αστικών. Η ιστορική μελέτη της μιας ή της άλλης χρονικής περίοδου έχει ως ραχοκοκαλιά ή ας το πούμε ως νήμα κεντρικό την εκτίμηση της στρατηγικής του κόμματος. Κρίνεται στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ο βαθμός της καλής αφομοίωσης της θεωρίας του επιστημονικού σοσιαλισμού-κομμουνισμού και της ικανότητας ανάπτυξης της θεωρίας στις εξελισσόμενες συνθήκες. Κρίνεται επίσης κατά πόσο στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο έγινε σωστή εκτίμηση των αντικειμενικών συνθήκων, του συσχετισμού δυνάμεων, του προσανατολισμού του εργατικού κινήματος από τη σκοπιά πάντα της ιστορικής αποστολής της εργατικής τάξης. Τα δραματικά γεγονότα 1989-1991, που δυστυχώς ολοκλήρωσαν σε καπιταλιστική παλινόρθωση την πορεία της αντεπανάστασης που είχε αρχίσει να εξελίσσεται πριν χρόνια στη Σοβιετική Ένωση και στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η βαθιά κρίση που ξέσπασε στο κόμμα μας, στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, επέβαλε ένα νέο ξεκίνημα στην κομματική ιστορική έρευνα που δεν θα αναπαρήγαγε άκρητα και αβασάνιστα βεβαιότητες που για πολλά χρόνια είχαν περάσει στα κομματικά μας ντοκουμέντα. Συνειδητοποιούσαμε ότι οι απαντήσεις έπρεπε να αναζητηθούν όχι μόνο στις εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας, ούτε ακόμη και στη μακρόχρονη σχετικά περίοδο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οφείλαμε να γυρίσουμε πίσω, στην αρχή, από την ίδρυση του κόμματος το 1918, την ίδρυση του πρώτου εργατικού κράτους το 1917, καρπό της Οκτωβριανής Επανάστασης, την ίδρυση της Κομμουνιστικής Διεθνούς το 1919, την περίοδο του Μεσοπολέμου, τα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τη μεταπολεμική περίοδο τουλάχιστον ως το 1974. Ας δούμε λοιπόν πώς εντάσσεται η περίπτωση του Νίκου Ζαχαριάδη. Η αποτίμηση του ρόλου του Νίκου Ζαχαριάδη ήταν αξεχώριστη, λοιπόν, όχι μόνο από την εκτίμηση της ιστορικής πορείας του κόμματος, αλλά και του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, ειδικότερα του ρόλου του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων κομμάτων στις χώρες που φιλοξενούσαν τους πολιτικούς πρόσφυγες και την έδρα του κόμματός μας. Είχαμε υπόψη μας ότι κυρίως στη δεκαετία του 50 κυριαρχούσε ο διαχωρισμός ζαχαριαδική και αντιζαχαριαδική. Ένας διαχωρισμός που οδήγησε σε εξιδανίκευση της προσωπικότητας του Νίκου Ζαχαριάδη και στο αντίθετο, στη λογική της λαθολογίας και του μηδενισμού. Βεβαίως, στην ιστορία του κομμουνιστικού κινήματος κάθε άλλο παρά άγνωστο είναι αυτό το φαινόμενο, δηλαδή της απολυτοποίησης του θετικού ρόλου ηγετικών στελεχών ή και το αντίθετο. Πρόκειται για μια λογική ξένη προς τη θεωρία μας, που είναι ριζικά αντίθετη με την αστική αντίληψη που υποστηρίζει ότι η ιστορική κίνηση και εξέλιξη καθορίζεται κυρίως από τις ηγετικές προσωπικότητες. Αντιμετωπίσαμε επίσης, μετά την έκδοση του δοκιμίου ιστορίας του ΚΚΕ και μια άλλη μικρή βεβαίως μερίδα υποκριτών, που στο όνομα της λατρείας προς τον Νίκο Ζαχαριάδη πρόβαλαν επιλεκτικά μια θέση του, μια εκτίμηση, μια αποκομμένη φράση του, προκειμένου να δικαιολογήσουν τις γενικότερες διαφωνίες τους με το κόμμα. Ο ταξικός αντίπαλος βεβαίως προβάλλει την προσωπική περιπέτεια του Νίκου Ζαχαριάδη για να χτυπήσει το σοσιαλισμό-κομμουνισμό, υποστηρίζοντας μάλιστα ορισμένοι απολογητές του συστήματος ότι ο αγώνας για μια νέα κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση είναι μάταιος και άγωνος χωρίς δικαίωση. Ας δούμε τις συνθήκες και τους παράγοντες που οδήγησαν στην καθαίρεση και στη διαγραφή του Νίκου Ζαχαριάδη. Μετά την ήττα, ύστερα από τις 33 ηρωικές μέρες του Δεκέμβρη του 1944 και την υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκιζας, την οποία βεβαίως ο ταξικός αντίπαλος τη χρησιμοποιούσε για να πνίξει στο αίμα το ΚΚΕ, το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, πραγματικά διαμορφώθηκε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση για το κόμμα, το ΕΑΜ, παρά το γεγονός ότι διατηρούσαν ένα σημαντικό μέρος του κύρους που είχε κατακτηθεί την περίοδο 1941-1944.
Για το κόμμα υπήρξε τότε μια ευκαιρία να επανεξετάσει τη στρατηγική του στην περίοδο της κατοχής, 41-44, να την διορθώσει, να κάνει την αυτοκριτική για τη συμμετοχή του σε κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, για τις συμφωνίες Λιβάνου-Καζέρτας, επίσης και της Βάρκηζας. Τη δυνατότητα και ευκαιρία έδινε η πραγματοποίηση του 7ου Συνέδριου, που συγκλήθηκε από τις 1 έως τις 6 Οκτώβρη του 45, που όμως, αν και υπήρξε συζήτηση, δεν κατέληξε στη διαμόρφωση προγράμματος. Το δοκίμιο του κόμματος θεωρεί ότι μια άσκηση κριτικής στη στρατηγική του ΚΚΕ κατά την περίοδο της κατοχής ήταν ζήτημα και προσωπικής ευθύνης του Νίκου Ζαχαριάδη, καθώς είχε επιστρέψει στο κόμμα ως Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής μετά την απελευθέρωσή του από τον Ντεχάου. Ο ίδιος 5 χρόνια αργότερα υποστήριξε ότι δεν θέλησε να ασκήσει κριτική, γιατί την περίοδο που ήταν κλεισμένος στον Ντεχάου δεν επιθυμούσε, όπως τόνισε, να κάνει εκ των υστέρων τον έξυπνο και να οδηγήσει το κόμμα σε μια κατάσταση διαπάλης. Η πείρα όμως έχει αποδείξει ότι όταν τα προβλήματα μπαίνουν κάτω από το χαλί, αυτά θα βγουν στην επιφάνεια με μεγαλύτερη ακόμα οξύτητα, πράγμα το οποίο έγινε μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, όταν δυνάμωσαν προϋπάρχουσες οπορτουνιστικές αντιλήψεις, που δεν ήταν όμως πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή. Η τρίτη συνδιάσκεψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που συγκλήθηκε στις 10 έως 14 Οκτωβρίου του 50, με εισηγητική ομιλία του Νίκου του Ζαχαριάδη, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στη δεκαετία του 40 η στρατηγική γραμμή του κόμματος ήταν λαθεμένη και δεν έγινε σωστή οργανωτική δουλειά. Ότι το πολιτικό γραφείο δεν προείδε, δεν προετοίμασε, δεν οργάνωσε και δεν διεύθυνε τη μάχη του Δεκέμβρη. Γίνονταν επίσης διάκριση ανάμεσα στον αγώνα κατά της τριπλής κατοχής, που κακώς δεν συνδέθηκε με το πρόβλημα της εξουσίας, ενώ την περίοδο 46-49, παρά τα λάθη και τις αδυναμίες, ο αγώνας εξαντικειμένου έθετε θέμα εξουσίας. Η απόφαση ενός σώματος, σαν την απόφαση της τρίτης συνδιάσκεψης, όσο και αν αυτό το σώμα ήταν το δεύτερο σε σημασία κομματικό σώμα μετά το συνέδριο, δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει μια κατάσταση που υπέβοσκε ως ένα βαθμό χρόνια και οξύνονταν στο έδαφος της απογοήτευσης που προκάλεσε η ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Δεκάδες χιλιάδες αγωνιστές του ΔΣΟΕ ζούσαν και πιάσαν πολιτικοί πρόσφυγες στις χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, ενώ άλλοι και άλλες μέσα στην Ελλάδα ήταν κλεισμένοι στις φυλακές, περιορισμένοι στην εξορία, συνεχίζονταν οι συλλήψεις, οι δίκες, οι εκτελέσεις και ο εξορισμός. Τα συντριπτικά χτυπήματα σε βάρος των κομματικών οργανώσεων που είχαν επιβιώσει. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, υπαρκτά προβλήματα που έμπαιναν τότε στο ΚΚΕ ήταν ένα, συνοψίζονταν σε ένα και μόνο ζήτημα. Δηλαδή, εξαντικειμένου έμπαινε να οργανώσει, να προσανατολίσει στο συνδυασμό της νόμιμης και της παράνομης δουλειάς του κόμματος στην Ελλάδα με έναν αδιαπραγμάτευτο όρο, ότι το ΚΚΕ θα κρατούσε την πλήρη αυτοτέλειά του, την ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική. Μετά την ίδρυση της ΕΔΑ, άρχισαν να κερδίζουν έδαφος οι απόψεις που έδιναν προβάδισμα στη νόμιμη δράση της. Άσκησε επίδραση και το γεγονός ότι κάποιοι πολιτικοί παράγοντες εννοούσαν, ίσως εκ του πονηρού, και κάποια μορφή συνεργασία μαζί της, ώστε να παίξει το ρόλο ενός δίθεν υποκατάστατου του ΚΚΕ. Οι οπορτουνιστικές απόψεις που εκφράζονταν στο καθοδηγητικό όργανο του ΚΚΕ, αν και μειοψηφικές ακόμα, στη συγκεκριμένη περίοδο, ακούγονταν με συμπάθεια από στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης, ιδιαίτερα την περίοδο του 20ου Συνεδρίου, το 1956, στο οποίο συντελέστηκε η οπορτουνιστική στροφή του. Στελέχη και μέλη του ΚΚΕ έστελναν σημειώματα και κείμενα εκκλήσεων στο ΚΚΣΕ. Ζητιόταν η παρέμβασή του εναντίον του Νίκου Ζαχαριάδη με κατηγορίες ότι ήταν ο πρωταγωνιστής δημιουργίας ανώμαλου εσωκομματικού καθεστώτος, καθεστώτος προσωπολατρίας. Ενώ διεξάγονταν οι εργασίες του 20ου Συνεδρίου, συγκροτήθηκε Διεθνής Επιτροπή 6 Κομμουνιστικών Κομμάτων που ανέλαβαν την ευθύνη να καλέσουν τον Νίκο Ζαχαριάδη και να συζητήσουν τις κατηγορίες που του αποδίδονταν, ώστε να διατυπωθεί πόρισμα για συζήτηση στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. Η Διεθνής Επιτροπή αποτελούνταν από εκπροσώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης και 5 ακόμα κομμάτων, του Ρουμανικού, του Τσεχοσλοβάκικου,
του Ουγγρικού, του Βουλγάρικου και του Πολωνικού, στις χώρες δηλαδή των κομμάτων αυτών που ζούσαν Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες. Εδώ χρειάζεται να κάνουμε μια μικρή παρένθεση για να κατανοηθεί η έννοια της παρέμβασης στο εσωτερικό ενός κομμουνιστικού κόμματος. Η δυνατότητα και πρακτικής παρέμβασης είχε σχέση με την κομμουνιστική διεθνή. Η κομμουνιστική διεθνή είχε καθοδηγητικό ρόλο για την πραγματοποίηση της ιστορικής αποστολής της εργατικής τάξης, το επαναστατικό πέρασμα από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό. Κατά συνέπεια, η κομμουνιστική διεθνής είχε λόγο στη χάραξη κοινής στρατηγικής των κομμουνιστικών κομμάτων που ήταν μέλη της. Η κομμουνιστική διεθνής λειτουργούσε πάνω στην αρχή του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Οι αποφάσεις της ήταν υποχρεωτικές για τα κομμουνιστικά κόμματα μέλη της, που βεβαίως εθελοντικά προσχωρούσαν. Η κομμουνιστική διεθνής έκφραζε την αναγκαιότητα λοιπόν του προλεταριακού διεθνισμού, ανεξάρτητα αν τον υπηρέτησε σε όλη τη διάρκεια της ύπαρξής της με αντίστοιχα επεξεργασμένη ενιαία στρατηγική κατά του διεθνούς καπιταλισμού. Φυσικά, προβλήματα επαναστατικής ιδεολογικής ενότητας στην κομμουνιστική διεθνή είχαν εμφανιστεί ήδη στη δεκαετία 1920-1930. Όμως δεν είναι σωστή άποψη ότι η κομμουνιστική διεθνή ιδρύθηκε μόνο και μόνο για να μεταδίδει πείρα στα νεαρά και άπειρα κομμουνιστικά κόμματα, όπως δεν ήταν σωστό και το σκεπτικό της αυτοδιάλυσής της κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το δοκίμιο ιστορίας του ΚΚΕ ασκεί κριτική στη Διεθνή Επιτροπή των Έξι Κομμάτων, γιατί ο παρεμβατικός ρόλος τους δεν υπηρέτησε την ανάγκη κατάκτησης της επαναστατικής ιδεολογικοπολιτικής ενότητας του ΚΚΕ. Και αν θέλετε, ανεξάρτητα από την κατάλληλη μορφή που μπορεί να παίρνει το επαναστατικό διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, το κύριο και βασικό είναι η υπηρέτηση της κοινής διεθνούς επαναστατικής στρατηγικής απέναντι στη διεθνή αντεπαναστατική στρατηγική των καπιταλιστικών κρατών που συγκροτούν διεθνείς, διακρατικές, πολιτικο-οικονομικές και στρατιωτικές ενώσεις, παραμερίζουν τις διαφορές τους προσωρινά όταν πρόκειται να χτυπήσουν αλίπητα και με όλα τα μέσα το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, την πάλη των ελαιών κατά του καπιταλισμού, κατά του υπεριαλιστικού πολέμου. Είναι γεγονός ότι στην κομμουνιστική διεθνή ασκούσαν πρωτοπόρο, άρα και καθοδηγητικό ρόλο, τα πιο έμπειρα κομμουνιστικά κόμματα, ιδιαίτερα τον Μπολσεβίκικο, που καθοδήγησε την Νικηφόρο Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση. Ωστόσο, το δίδυγμα που προκύπτει είναι ότι ανεξάρτητα από τον βαθμό εμπειρίας, το επίπεδο και τη στάθμη ανάπτυξης του κάθε κομμουνιστικού κόμματος, αυτό έχει την ευθύνη να διατυπώνει τη γνώμη του, να ασκεί κριτική, να συμβάλλει στη χάραξη ενιαίας στρατηγικής, να ενισχύει την επαναστατική ιδεολογικοπολιτική ενότητα. Η άποψη περί μη παρέμβασης στο εσωτερικό των κομμάτων που προβλήθηκε μετά την αυτοδιάλυση της κομμουνιστικής διεθνούς και ενώ δυνάμωνε στην πορεία ο ευρωκομμουνισμός, ένα στόχο είχε: να παραιτηθούν τα κομμουνιστικά κόμματα από το δικαίωμα πάλης κατά του οπορτουνισμού. Το πόσο υποκριτική ήταν η θεωρία περί μη επέμβασης φάνηκε και από το γεγονός ότι τα ευρωκομμουνιστικά κόμματα επανειλημμένα και με κάθε ευκαιρία έκαναν ανοιχτή δημόσια επίθεση σε άλλα κομμουνιστικά κόμματα, όπως και στο ΚΚΕ, που στα καταστατικά τους αναφέρονταν στο μαρξισμό-λενινισμό, στις αρχές συγκρότησης και λειτουργίας των κομμουνιστικών κομμάτων, στήριζαν τις χώρες σοσιαλιστικής οικοδόμησης και τη Σοβιετική Ένωση. Η κριτική τους μάλιστα αξιοποιήθηκε την αστική προπαγάνδα ως επιβεβαίωση της αντικομμουνιστικής και αντισοσιαλιστικής εξατίας. Ας δούμε τις δύο κρίσιμες ευρείες ολομέλειες που οδήγησαν στην καθαίρεση και στην διαγραφή του Νίκου Ζαχαριάδη. Στις εργασίες της 6ης Ολομέλειας, 11 έως 12 Μαρτίου του 1956, ανακοινώθηκε το ομόφωνο πόρισμα της Διεθνούς Επιτροπής. Σύμφωνα με το πόρισμα αυτό, το ΚΚΕ βρίσκεται σε κατάσταση βαριάς κρίσης με υπαιτιότητα του Νίκου Ζαχαριάδη. Σημειώνουμε ότι ο Νίκος Ζαχαριάδης δεν πήρε μέρος στην Ολομέλεια, εκδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαμαρτυρία του για το ρόλο της Διεθνούς Επιτροπής. Η Διεθνής Επιτροπή των Έξι Κομμάτων εκτιμούσε ότι το ΚΚΕ δεν είχε μαρξιστικό-λενινιστικό πρόγραμμα δράσης, ήταν σοβαρά κλονισμένο από οργανωτική άποψη.
ότι ο Νίκος Ζαχαριάδης, λόγω των λανθών που έκανε και της παραβίασης των ελληνιστικών κανόνων της κομματικής ζωής, δημιούργησε σοβαρή απειλή για την ενότητα και τις αρχές λειτουργίας του κόμματος. Επιπλέον, καταδίκαζε τον Νίκο Ζαχαριάδη γιατί δεν ανάδειξε το λάθος της συμφωνίας του Λιβάνου για την αποχή από τις εκλογές του 1946, την καθυστέρηση έναρξης του δεύτερου ένοπλου αγώνα κατά 15 μήνες, ενώ θεωρούσαν ότι ήταν σε χταρισμός η θέση για δεύτερο ένοπλο αγώνα, ότι είχε στόχο το πέρασμα στο σοσιαλισμό. Καταδίχαζε ως λαθεμένο το σχέδιο προγράμματος του Νίκου Ζαχαριάδη του 1953, που μιλούσε για το σοσιαλιστικό χαρακτήρα της Επανάστασης. Στις κατηγορίες συμπεριελήφθηκε το πρώτο γράμμα, το ανοιχτό γράμμα του Νίκου Ζαχαριάδη προς τον ελληνικό λαό με ημερομηνία 31 Οκτωβρίου του 1940, που καλούσε το λαό να διεξάγει εθνικό απελευθερωτικό πόλεμο κατά της μουσουλινικής Ιταλίας και συμπλήρωνε αυτή τη θέση, σημειώστε το, με την ανάγκη του αγώνα υπέρ μιας νέας Ελλάδας λυτρωμένης από την υπεριαλιστική επέμβαση και από κάθε εκμετάλλευση. Οι κριτικοί στρέφονταν στο σημείο του γράμματος που μιλούσε για τον αγώνα κατά της ιταλικής επίθεσης που διευθύνει η κυβέρνηση Μεταξά, με την επισήμαση ότι δεν ήταν σύμφωνο αυτό το σημείο με τη θέση της κομμουνιστικής διεθνούς. Στην πραγματικότητα όμως, το γράμμα του Νίκου Ζαχαριάδη ήταν δομημένο πάνω στην κατεύθυνση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για το χαρακτήρα του πολέμου. Ήταν δομημένο πάνω στη στρατηγική που εξέφραζαν τα ίδια τα ντοκουμέντα του κόμματος. Πατούσε και σε προϋπάρχουσα απόφαση της κομμουνιστικής διεθνούς, πριν δηλαδή αλλάξει τη θέση της για τον πόλεμο, μετά την υπογραφή του Συμφώνου Ρίμεντροπ-Μολότοφ, καθώς χαρακτήρισε σε εκείνη τη φάση τον πόλεμο ιμπεριαλιστικό, για να αλλάξει ξανά και να επανέλθει στην προηγούμενη της θέση, ότι είναι αντιφασιστικός όταν διαμορφώθηκε η αντιχιτλερική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία. Αξίζει να σκεφτεί κανείς, αυτό το κάνει το δοκίμιο, ότι ο Νίκος Ζαχαριάδης όταν έγραφε το πρώτο γράμμα δεν είχε τη δυνατότητα, ίσως δεν είχε τη δυνατότητα ως έγκλειστος και σε απομόνωση να γνωρίζει τη συγκεκριμένη αλλαγή θέσης της ΚΑΔΕΛΤΑ εκείνης της στιγμής. Η Διεθνής Επιτροπή των Κομμουνιστικών Κομμάτων χρησιμοποίησε σε βάρος του Νίκου Ζαχαριάδη την κριτική της ΚΑΔΕΛΤΑ για το πρώτο του γράμμα, όμως και αυτή η θέση της Διεθνούς Επιτροπής είχε αντιφάσεις. Χαρακτήριζε ιμπεριαλιστικό τον πόλεμο της Ιταλίας κατά της Ελλάδας και εκτιμούσε τον πόλεμο της Ελλάδας αμυντικό. Στις 5 Δεκεμβρίου του 1940 βγήκε στη δημοσιότητα δεύτερο γράμμα του Νίκου Ζαχαριάδη, που βασίστηκε στο γεγονός ότι ο ελληνικός στρατός νικητής είχε μπει στο αλβανικό έδαφος. Στο νέο γράμμα, ο Νίκος Ζαχαριάδης ανέφερε ότι η έξοδος του ελληνικού στρατού και η παραμονή του στην Αλβανία προσέδιδε ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα στον πόλεμο και ότι ο Μεταξάς έπαιζε το παιχνίδι της ελληνικής αστικής τάξης και του εγγλέζικου ιμπεριαλισμού. Ζητούσε την επιστροφή των Ελλήνων, των ελληνικών στρατευμάτων, βεβαίως χωρίς να υπάρχει καμία ζημιά και κίνδυνος για την Ελλάδα, να φύγουν οι πολεμικές αγγλικές δυνάμεις από τα ελληνικά εδάφη, να ζητηθεί η μεσολάβηση της Σοβιετικής Ένωσης για την υπογραφή Ελληνοϊταλικής Συμφωνίας Ειρήνης. Το τρίτο γράμμα του Νίκου Ζαχαριάδη, γιατί υπάρχει και τρίτο γράμμα, είχε ημερομηνία 15 Γενάρη του 1941 και το απίφθινε προς την Κομμουνιστική Φοιτητική Οργάνωση. Σε αυτό κατάγγελε την προσωρινή διοίκηση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, δηλαδή την κατασκευασμένη Κεντρική Επιτροπή από την κυβέρνηση Μεταξά και τον ίδιο τον Μανιαδάκη, και αποκάλυπτε στο τρίτο του γράμμα τον πραγματικό ρόλο της να σύρει το ΚΚΕ να υπηρετήσει τη δικτατορία του Μεταξά αντί να παλέψει για την ανατροπή της. Υπενθυμίζουμε εδώ, ιδιαίτερα για τους νεότερους, ότι η εξάρτηση του καθοδηγητικού πυρήνα της Κεντρικής Επιτροπής στην περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά έθεσε σε πρώτη γραμμή την ανάγκη να υπάρχει κομματικό καθοδηγητικό κέντρο. Έτσι δημιουργήθηκε η ονομαζόμενη Παλαιά Κεντρική Επιτροπή. Το δοκίμιο αποκατέστησε κομματικά την Παλαιά Κεντρική Επιτροπή ως νόμιμο συνεχιστή της Κεντρικής Επιτροπής που είχε εκλεγεί μετά το 6ο Συνέδριο. Αυτή η Κεντρική Επιτροπή δεν ήταν δυνατόν να αποκτήσει εμβέλεια εξαιτίας των αντικειμενικών συνθήκων και τις μικρές δυνάμεις που είχε συγκεντρώσει.
επέδρασε και η πολεμική που δέχθηκε από άλλες κομματικές δυνάμεις που απομονωμένες λόγω των διώξεων έπεφταν στην παγίδα της δίθεν άλλης κεντρικής επιτροπής που λεγόταν προσωρινή διοίκηση. Η κριτική που γίνεται στο δοκίμιο για τον Νίκο Ζαχαριάδη και τα γράμματά του είναι ότι και αυτός δεν απέφυγε το διαχωρισμό του πολέμου σε εθνικό-απελευθερωτικό όσο διεξάγονταν στο ελληνικό έδαφος και σε εμπεριαλιστικό έξω από το ελληνικό έδαφος. Τα τρία γράμματα του Νίκου Ζαχαριάδη γράφτηκαν με την προσωπική του ευθύνη ως Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και ενώ ήταν έγκλειστος σε καθεστώς διώξεων και συγκρότησης πλαστής Κεντρικής Επιτροπής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλιστεί η ενιαία στάση της Κεντρικής Επιτροπής. Χωρίς να υποτιμάμε τις δύσκολες συνθήκες τότε, αξίζει να κρατήσουμε ως συμπέρασμα διαχρονικό ότι πάντα πρέπει να παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής συλλογικότητας στις συνθήκες πολέμου, παρανομίας, στη διαμόρφωση των απεφάσεων και της δράσης για την υλοποίησή της. Ο Νίκος Ζαχαριάδης, μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού, κατηγορούνταν ότι επέδειξε έλλειψη φροντίδας για την ασφάλεια εισόδου και δράσης στην Ελλάδα των κομμουνιστών, που στάθηκαν και σωστά για να συστήσουν και να ενισχύσουν τις παράνομες κομματικές οργανώσεις. Με βάση όλα τα παραπάνω και άλλες κριτικές παρατηρήσεις που θα τις βρείτε στο δοκίμιο, τις οποίες παραλείπουμε για λόγους χρόνου, η Διεθνής Επιτροπή εισηγήθηκε την καθαίρεση του Νίκου Ζαχαριάδη από τη θέση του Γενικού Γραμματέα και την απομάκρυνσή του από το πολιτικό γραφείο. Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα, ακόμα και από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που υποστήριζαν τις θέσεις για τις οποίες κατηγορούνταν ο Νίκος Ζαχαριάδης, επέδρασε φαίνεται η βαρύτητα και το κύρος των έξι κομμουνιστικών κομμάτων. Η συζήτηση για την κατάσταση στις παράνομες κομματικές οργανώσεις στηρίζονταν βέβαια σε υπαρκτά προβλήματα, όμως αντανακλούσε και συμβιβαστικές συτοπαθείς απόψεις για το αν είναι εφικτός ο συνδυασμός νόμιμης και παράνομης δουλειάς. Από αυτή την πλευρά αποτέλεσε ένα αρνητικό βήμα που ολοκληρώθηκε με το θεμελιακό λάθος της 8ης Ολομέλειας του 1958 που αποφάσισε τη διάλυση των κομματικών οργανώσεων στην Ελλάδα και το πέρασμα των κομμουνιστών στην ΕΔΑ. Η απόφαση της 6ης Ολομέλειας του 1956 προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις στις κομματικές οργανώσεις ανάμεσα στους πολιτικούς πρόσφυγες στις λαϊκές δημοκρατίες, ιδιαίτερα στην Ταυσκένδη, όπου ήταν συγκεντρωμένο το μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών προσφύγων. Επίσης, αντιδράσεις σε κομμουνιστές που ήταν φυλοκισμένοι ή εκτοπισμένοι μέσα στην Ελλάδα. Στην 7η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής, 18-24 Δευτέρου του 1957, πήρε μέρος ο Νίκος Ζαχαριάδης, αφού ακόμα δεν είχε καθαιρεθεί από την Κεντρική Επιτροπή. Η Ολομέλεια αποφάσισε τη διαγραφή του από μέλος του ΚΚΕ. Κατά τις εργασίες της, δύο μέλη της Κεντρικής Επιτροπής πρότειναν να εξεταστεί η κατηγορία ότι ο Νίκος Ζαχαριάδης ήταν πράκτορας και με βάση αυτή την καταγγελία αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής της Κεντρικής για να εξετάσει το ζήτημα. Περνούσαν τα χρόνια και καμία εξέταση δεν γίνονταν. Στη συνέχεια, ο Νίκος Ζαχαριάδης, με παρέμβαση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής προς το ΚΚΣΕ το 1962 και τη σύμφωνη γνώμη του δεύτερου, δηλαδή του ΚΚΣΕ, υποχρεώθηκε σε μεταφορά στο Σουργού της Σιβηρίας σε συνθήκες ζωής εξόριστου. Η 7η Ολομέλεια το 1964, 7 χρόνια δηλαδή, μετά ενέκρινε πόρισμα για τον Νίκο Ζαχαριάδη, που εκτιμούσε ότι πολλές από τις ενέργειές του δημιουργούσαν σοβαρότατα ερωτηματικά για το πρόσωπό του σαν ύποπτου, εχθρικού και επικίνδυνου στοιχείου για το κόμμα. Τρία χρόνια αργότερα, η 10η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του 1967 περιορίστηκε σε μια μεσοβέζικη απόφαση που στην ουσία της έλεγε ότι δεν είχαν βρεθεί στοιχεία που να τεκμηριώνουν την κατηγορία, άφηνε έτσι μετέωρη την τελική εξέλιξη. Το κυριότερο, δεν αποφάσισε να του ξαναδώσει τον τίτλο του μέλους του κόμματος που ο ίδιος ζητούσε, πράγμα που θα οδηγούσε στη λήξη τουλάχιστον της ποινής της εξορίας. Ο Νίκος Ζαχαριάδης δεν ζητούσε την αποκατάστασή του ως Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Ζητούσε πριν απ' όλα τον τίτλο του μέλους του κόμματος. Η μη αποκατάσταση του Νίκου Ζαχαριάδη συνεχίστηκε και μετά τη 12η Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του 1968,
στην οποία αποκαλύφθηκε ο ρόλος των στελεχών που είχαν οπορτουνιστικές απόψεις και είχαν προχωρήσει στις άδικες κατηγορίες σε βάρος του και στη συνέχεια, όπως γνωρίζετε, αποχώρησαν και ίδρυσαν το λεγόμενο κουκουέ εσωτερικού. Η εξέλιξη αυτή απογοήτευσε και εξόργησε τον Νίκο Ζαχαριάδη. Τον οδήγησε σε επαληγυνημένες απεργίες πείνας, σε χρησιμοποίηση μάλιστα και ορισμένων ανορθόδοξων μεθόδων δικαίωσης. Επέλεξε παραδείγματος χάρη να στέλνει γράμματα στις ελληνικές πρεσβείες των σοσιαλιστικών χωρών, σε Έλληνες πολιτικούς και με πάγιο αίτημα να του επιτραπεί να μπει στην Ελλάδα και να δικαστεί. Παράλληλα, δήλωνε με αδιαφυσβήτητη ειλικρίνεια ότι δεν θα επέτρεπε τη χρησιμοποίησή του από τη Χούντα. Σωστά, το πολιτικό γραφείο διαφώνησε με την είσοδό του στην Ελλάδα και μάλιστα στις συνθήκες της δικτατορίας, καθώς ανεξάρτητα από τη στάση του και τις ειλικρινείς του προθέσεις, δεν υπήρχε καμία πιθανότητα δικαίωσής του. Αντίθετα, η στρατιωτική δικτατορία θα έβρισκε ευκαιρία να επιτεθεί κατά του κουκουέ. Οι παρατεταμένες απεργίες πείνας δεν άφηναν αδιάφορη την καθοδήγηση του κόμματος. Σε συνεννόηση με τον κουκουσέ, παίρνονταν μέτρα για να μην απειληθεί η ζωή του, αλλά αυτό δεν ήταν το ζητούμενο που ικανοποιούσε τον Νίκο Ζαχαριάδη. Ο Νίκος Ζαχαριάδης, χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, ένιωθε την απογοήτευση και την αδικία να παρατείνεται. Όσο και αν ήταν απίστευτα ατσαλωμένος άνθρωπος, δοκιμασμένος σε όλες τις συνθήκες, ως και στο ίδιο τον Ταχάου. Σίγουρα τον κυριαρχούσε το είδος του ανυπόφορου πόνου που ζούσε. Ο ταξικός αντίπαλος σε πεισμώνει, σε θυμώνει, σε ατσαλώνει και όταν πονάς από τα αφόρητα βασανιστήριά του. Αλλά ο ψυχικός πόνος, όταν σε αδικεί το κόμμα που αγάπησες, που σε τίμησε και το τίμησες. Αυτός ο πόνος δεν συγκρίνεται με κανένα σωματικό. Κατέφυγε έτσι στην απειλή να θέσει τέρμα στη ζωή του, αν δεν γίνονταν η άμεση αποκατάστασή του. Ο Νίκος Ζαχαριάδης δεν δέχτηκε ούτε την πρόταση του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής που είχε συγηθεί ο Χαρίλαος Φρουράκης να μεταφερθεί στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής στη Βουδαπέστη και να αξιοποιηθεί η πείρα του από το ίδιο το πολιτικό γραφείο. Ήταν μια σημαντική χειρονομία που ισοδυναμούσε με αποκατάσταση. Ήθελε όμως ο ίδιος επίσημη αποκατάσταση και τελικά έκανε πράξη την απειλή του. Με ευθύνη των τοπικών κομματικών αρχών του ΚΚΣΕ και πριν να ενημερωθεί το πολιτικό γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, δόθηκε ανακοίνωση ότι ο Νίκος Ζαχαριάδης είχε πεθάνει από καρδιακή προσβολή, κάτι που φάνταζε ίσως αληθινό, λόγω της κατάστασης της υγείας του που είχε επιβαρυνθεί και από τις συνέπειες των παρατεταμένων απεργιών πείνας και της έντασης του άγχους που ίδιος βρίσκονταν. Το πολιτικό γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής επανέλαβε σε δημόσια ανακοίνωσή του τα αίτια του ευνίδιου θανάτου του Νίκου Ζαχαριάδη με βάση την ιατροδικαστική έκθεση, αν και υπήρχε η προειδοποίηση ότι θα έθετε τέρμα στη ζωή του. Για πολλά χρόνια έμεινε κρυφό στην Ελλάδα το γεγονός της αυτοκτονίας του. Αποκαλύφθηκε δημόσια στις 25 Νοέμβρη 1990 στην εφημερίδα Νέα του Τιουνμέν στη Σιβηρία, με άρθρο που έγραψε ένα συνταγματάρχης της ΚΚΕΜΠΕ με την πληροφορία ότι ο ιατροδικαστής έκανε πλαστή γνωμάτευση. Η ολοκληρωμένη εκτίμηση και τα συμπεράσματα για την αυτοκτονία του Νίκου Ζαχαριάδη και αν υπήρχαν δυνατότητες πρόληψης, θα γίνουν δημόσια γνωστά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επεξεργασίας του νέου δοκιμίου και της επικύρωσής του με βάση το καταστατικό. Με την ευκαιρία αυτή, ας πούμε δύο λόγια για τις κατηγορίες που γίνονταν κατά στελεχών ως οργάνων του ταξικού εχθρού. Σίγουρα ο Νίκος Ζαχαριάδης υπήρχε τραγικό θύγμα ως προς την κατηγορία ότι λειτουργήσε ως πράκτορας. Απ' την άλλη πλευρά και ο ίδιος είχε μιλήσει με τον ίδιο τρόπο, παραδείγματος χάρη για τον Νίκο Πλουμπίδη, όταν έφτασαν στα χέρια του σχετικές καταγγελίες, υποψίες από άλλα κομματικά στελέχη που δρούσαν στην παρανομία. Υπέστη δηλαδή μια κατηγορία που λίγα χρόνια πριν απέφθινε σε άλλο δοκιμασμένο κομματικό στέλεχος. Ευτυχώς η ένατη ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ τον Αύγουστο του 1958 αποκατέστησε και σωστά τον Νίκο Πλουμπίδη. Κάτι δυστυχώς που δεν συνέβη με τον Νίκο Ζαχαριάδη ως το τέλος της ζωής του. Οι άδικες αυτές κατηγορίες συνειδητοποιούν οπωσδήποτε προσωπική ευθύνη του κάθε στελέχους που τις απαγγέλει. Ακόμα πιο βαριά ήταν η ευθύνη του Νίκου Ζαχαριάδη ως Γενικού Γραμματέα
για την κατηγορία σε βάρος του Νίκου Πλουμπίδη. Το πρόβλημα αυτό, χωρίς να αναιρείται η παραπάνω κριτική, στο ελάχιστο, έχει σημασία να δούμε πώς και γιατί καλλιεργήθηκε κλίμα καχυποψίας. Η καχυποψία πρόκειται εξαιτίας της συστηματικής προσπάθειας που γίνονταν από την ασφάλεια και τους άλλους μηχανισμούς της αστικής εξουσίας για τη διείσδυση πρακτόρων, τη διάβρωση των παράνομων κομματικών οργανώσεων και τη διάλυσή τους μέσω συλλήψεων. Η ασφάλεια διέδιδε με πολλαπλούς τρόπους κατασκευασμένες πληροφορίες κατά στελεχών του κόμματος. Το συμπέρασμα είναι ότι άλλο πράγμα είναι η ανάγκη επαγρύπνησης και άλλο η κυριαρχία του πνεύματος καχυποψίας. Αλλά το κυριότερο συμπέρασμα είναι ότι σε όλες τις συνθήκες, ιδιαίτερα όταν εμφανίζονται σοβαρές διαφωνίες, πρέπει να εξαντλούνται οι δυνατότητες για ουσιαστική συζήτηση, ώστε οι αποφάσεις, η κριτική ή η αυτοκριτική, να είναι προϊόν συλλογικής κομματικής διαδικασίας που μπορεί να περιορίσει τον υποκεισμενισμό ή την ατομική αυθαιρεσία. Αυτό που το κόμμα μας έχει κρατήσει ως πείρα από το παρελθόν είναι ότι δεν πρέπει να ταυτίζεται μια λαθεμένη άποψη, επιζήμια για το κόμμα, με την υποψία ότι ο φορέας της είναι πράκτορας του αστικού κράτους. Βασικά σημεία της απόφασης αποκατάστασης του Νίκου Ζαχαριάδη. Εκτιμά ότι ο Νίκος Ζαχαριάδης είχε σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη του ΚΚΕ την περίοδο 1931-36. Πρωτοστάτησε στη δημιουργία και ηρωική πάλη του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος 46-49, έδειξε ακλόνητη πίστη στην ανάγκη ύπαρξης και ενίσχυσης των παράνομων οργανώσεων την περίοδο 49-56, στον συνδυασμό της παράνομης και νόμιμης δουλειάς. Τον διέκριναν επαναστατική επαγρύπνηση, ταχύτητα, στην ανάληψη πρωτοβουλειών, σθένος, στην υπεράσπιση της γνώμης του. Ήταν λαϊκός ηγέτης με διάθεση και πνεύμα συμβίβαστο, πρωτοπόρο και μαχητικό. Πέρασε την 9χρονη δοκιμασία του στα κάτεργα της 7ης Αυγούστου και στο Νταχάου αλίγιστος. Οι κατηγορίες κατά του Νίκου Ζαχαριάδη και η διαγραφή του ήταν πράξεις άδικες. Η κατηγορία εναντίον του για συνεργασία με τον εχθρό ήταν πράξη συγκοφαντική, ενώ οι κατηγορίες για προσωπολατρία και η εγκαθίδρυση ανώμαλου εσωκομματικού καθεστώτος ήταν προπέτασμα καπνού και πρόσχημα για να περάσει η πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και του κόμματος στην πορεία σε δεξιά οπορτουνιστική πλευρά. Ο Νίκος Ζαχαριάδης βέβαια επέδειξε αδυναμία να οδηγήσει το ΚΚΕ να βγάλει ολοκληρωμένα συμπεράσματα σε σχέση με τις αντιφάσεις στη στρατηγική του κόμματος, με αδυναμίες προγραμματικής επεξεργασίας κατά τη δεκαετία του 40. Είχε ευθύνη, όπως ήδη έχει υποθεί, γιατί έδειξε αδυναμία στη διαμόρφωση προγράμματος στο 7ο συνέδριο του 45, όπου θα συμπεριλάβανε αναγκαστικά και την πείρα του Λιβάνου, της Καζέρτας, Βάρκηζας κτλ. Δεν αμφισβητείται η εξήγηση που έδωσε ότι δεν μίλησε για τη λαθεμένη πολιτική γραμμή του κόμματος όταν γύρισε στην Ελλάδα επειδή δεν ήθελε να κάνει τον έξυπνο, αλλά και επειδή μια προσπάθεια απότομης αλλαγής στη στρατηγική του ΚΚΕ μπορούσε να οδηγήσει σε διάσπαση το ίδιο και το ΕΑΜ, αφού το κόμμα δεν ήταν έτοιμο να δεχτεί τη συγκεκριμένη επανεκτίμηση και αλλαγή γραμμής, και μάλιστα όταν ανάλογες επιλογές είχαν γίνει και από άλλα κόμματα με βάση τη γραμμή της ΚΔΕΛΤΑ και στη συνέχεια του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι ο Νίκος Ζαχαριάδης ήταν υποχρεωμένος, αφού τις είχε τις απόψεις του, να τις θέσει και να τις υποστηρίξει. Δίχως να σημαίνει ότι σίγουρα θα έπειθε, με δεδομένο ότι η πολιτική γραμμή του ΚΚΕ περιείχε όλες τις αντιφάσεις της στρατηγικής του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος. Στο δισταγμό του πρέπει να έπαιξε επίσης ρόλο και το γεγονός ότι η Σοβιετική Ένωση είχε απέναντί τις πρωτόγνωρες μεγάλες δυσκολίες στο εσωτερικό της και στις διεθνείς σχέσεις της. Η συγκεκριμένη του προσπάθεια όμως χρειαζόταν, σε περίοδο που ο αντίπαλος είχε ήδη βγάλει τα δόντια του. Υπήρχαν ορατές προειδοποιήσεις για το πώς θα πήγαιναν τα πράγματα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρχισε να γίνεται φανερό ότι ο ιμπεριαλισμός θα έκανε αντεπίθεση. Και μέρος της αντεπίθεσης θα ήταν και η άσκηση πρωτοφανούς ιδεολογικής πίεσης στα κομμουνιστικά κόμματα, στο εργατικό κίνημα, προκειμένου να ενσωματωθούν και να ανακοπεί η επέκταση του σοσιαλισμού στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι δεν άνοιξε μια τέτοια συζήτηση εκφράστηκε στην ύπαρξη αντιφάσεων, καθυστερήσεων και λαθών στον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.
Το 1949 ο Νίκος Ζαχαριάδης έκανε μια καθαρά προσωπική προσπάθεια να διορθωθεί η στρατηγική του ΚΚΕ. Στη συνέχεια το 1953 επεξεργάστηκε σχέδιο προγράμματος, με πρόβλημα όμως ότι στήριζε την αλλαγή της στρατηγικής στην αλλαγή του διεθνούς συσχετισμού δυνάμεων. Ο Νίκος Ζαχαριάδης είσε σε έντονη αντιπαράθεση με την ηγεσία του ΚΚΕ, όμως και ο ίδιος και η Κεντρική Επιτροπή υποχώρησαν στην περίπτωση του σχεδίου προγράμματος, το οποίο και τελικά απασύρθη. Εκτιμάται ως απαράδεκτος ο εξορισμός του Σουσουργού της Σιβηρίας και η μεταχείρισή του που είχε εκεί με τη σύμπραξη της καθοδήγησης του κόμματος και της ηγεσίας του ΚΚΣΕ. Η απόφαση δεν δικαιολογείται, που παρατάθηκε μάλιστα τόσα χρόνια. Έστω και αν ο Νίκος Ζαχαριάδης, κάτω το βάρος να χρονίζουν και να αιωρούνται τέτοιου τύπου κατηγορίες, απευθύνθηκε με δική του πρωτοβουλία σε ελληνικά κόμματα, στην ελληνική δικαιοσύνη, προκειμένου να δικαστεί και να του δοθεί δυνατότητα να υπερασπιστεί την αυθονότητά του. Ωστόσο όμως, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, τόσο ο Νίκος Ζαχαριάδης όσο και ο Νίκος Πλουμπίδης κατέθεσαν τη δική του στάση, το δικό τους παράδειγμα, στις άδικες κατηγορίες που υπέστησαν. Ο Νίκος Πλουμπίδης, ενώ ετοιμάζονταν με το κεφάλι ψηλά και αλίγιστος να πάει στο εκτελεστικό απόσπασμα, με την κατηγορία από την ηγεσία του κόμματος ως πράκτορα, δεν αποκήρυξε το κόμμα, το υπερασπίστηκε. Όπως έγραψε, θεωρούσε την αδικία που υπέστη ως θύμα των συγκυριών που εξαπολύθηκαν από προβοκατόρικες διοχετευμένες παραπλανητικές πληροφορίες από στελέχη ίσως και πράκτορα που δρούσε μέσα από τα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα. Η απολογία του και η στάση του στη δίκη εξέφραζε την προσήλωσή του στο ΚΚΕ. Ανάλογη ήταν η στάση του Νίκου Ζαχαριάδη λίγο πριν δώσει τέλος στη ζωή του. Τα τελευταία λόγια που έγραψε μαρτυρούν την αφοσίωσή του στο κόμμα, αν και τον αδίκησε, και αυτά αξίζουν, διατηρούν τη σημασία και σήμερα. Έγραψε: «Το ΚΚΕ ήταν και παραμένει το κόμμα μου και κανένας δεν μπορεί να το χτυπήσει και να το λερώσει χρησιμοποιώντας το όνομά μου. Το ΚΚΕ πέρασε πολλές αντάρες και μπόρες. Όμως να το ξεριζώσει κανένας δεν μπόρεσε, γιατί αυτό θα σήμαινε να ξεριζώσει τον ίδιο το λαό. Το γράμμα αυτό το γράφω για να βουλώσω το στόμα σε όλους αυτούς που θα βάλουν τώρα τις φωνές». Σας ευχαριστώ.